Το Final Fantasy XIII 2 δείχνει να δημιουργήθηκε για να διορθώσει τα κακό κείμενα του προκατόχου του, αλλά και για να προσφέρει στους οπαδούς της σειράς ό,τι στερήθηκαν από το 13ο κεφάλαιο. Το νέο παιχνίδι τοποθετείται 3 χρόνια μετά τα γεγονότα του τελευταίου, παρουσιάζοντας εκ νέου τη Lightning, η οποία έχει χαθεί μέσα στη ροή του χρόνου και βρίσκεται παγιδευμένη σε μια τοποθεσία γνωστή ως Valhalla, αποφασισμένη να προστατεύσει τη θεά του χρόνου και να αντιμετωπίσει τον κεντρικό ανταγωνιστή του τίτλου, Σάιους. Η ηρωίδα, μην μπορώντας να αποδράσει από τη δύναμη του χρόνου, αναθέτει σε έναν νεαρό κυνηγό από το μέλλον, τον Νόελ, να προστατεύσει την αδερφή της Σέρα και μαζί να σώσουν το μέλλον του κόσμου. Η Σέρα και ο Νόελ θα ταξιδεύουν στον χρόνο μέσω ειδικών πυλών και θα είναι το δίδυμο που θα χρησιμοποιεί κυρίως ο παίχτης σε ολόκληρη την παραγωγή. Κάθε πύλη ανοίγει χρησιμοποιώντας ειδικούς κρυστάλλους που ονομάζονται artifacts και προσφέρουν πρόσβαση τόσο σε βασικές όσο και σε προαιρετικές περιοχές. Πολλές φορές οι ήρωες παγιδεύονται μέσα σε χρονικούς λαβύρινθους και πρέπει να λύσουν γρίφους για να διορθώσουν τους χρονικούς παλμούς και να ξεφύγουν από τη χρονική άβυσο. Ο κόσμος του τίτλου βασίζεται κυρίως σε τοποθεσίες που γνωρίσαμε στον αρχικό και τις οποίες ανακυκλώνει ή παρουσιάζει μια εναλλακτική υπόστασή τους. Το σενάριο είναι πιο απλά δοσμένο, αλλά προδίδεται πολλές φορές από την έκβαση των γεγονότων, δείχνοντας αδύναμα σημεία που εξυπηρετούν τη σεναριακή δομή και τελικά αποτυγχάνουν να παραδώσουν την απόλυτη εμπειρία, αφού με την ολοκλήρωση του τίτλου ο παίχτης μένει με ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς η ιστορία ουσιαστικά δεν ολοκληρώνεται ούτε προσφέρει την κορύφωση για την οποία προειδέαζε. Το σύστημα μάχης παραμένει εντυπωσιακό και μάλιστα έχει δεχτεί βελτιώσεις που προσφέρουν στρατηγικά γόνιμο έδαφος για τις επιλογές του παίχτη. Τα summons έχουν δυστυχώς καταργηθεί, αλλά τη θέση τους δίνουν σε τέρατα που μπορούν να πιάσουν οι παίχτες και να τα εξελίξουν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο κρυστάριουμ. Η είσοδος σε κάθε μάχη επιτυγχάνεται μέσω του Monk Clog, μιας τεχνικής που, ανάλογα την προσέγγιση του παίχτη, μπορεί να οδηγήσει την απόκτηση buffs ή penalty στην έναρξη κάθε μάχης. Επιστροφή έχουμε και στα minigames, τα οποία κάνουν έντονα αισθητή την εμφάνισή τους και έτσι ο παίχτης μπορεί να συμμετέχει σε αγώνες τσοκόμπο, φρουτάκια και quiz γνώσεων. Η γραμμικότητα δίνει τη θέση της σε έναν κυριολεκτικά ελεύθερο κόσμο, γεμάτο μυστικά, υπό αποστολές και πολλαπλές επιλογές. Οπτικοακουστικός τομέας είναι απαράμιλος, με εντυπωσιακά γραφικά, πανέμορφα τοπία, ζωηρά χρώματα, έντονες εναλλαγές που αφορούν στο περιβάλλον αλλά και στο χρόνο και κορυφαίο soundtrack. Εν τέλει, πρόκειται για μια αξιοπρεπέστατη προσπάθεια της ιαπωνικής εταιρείας να προσφέρει ένα καθαρόαιμο Final Fantasy.